Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τον θάνατο άλλου ενός ασθενή ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για ασθενή 79 ετών, ο οποίος είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Ωστόσο, η τελική αιτία θανάτου ήταν ο κορονοϊός. Με βάση τα νέα δεδομένα, οι θάνατοι ασθενών που είχαν προσβληθεί με κορονοϊό ανέρχονται πλέον στους 17. Οι 12 εξ αυτών, όπως ανακοινώθηκε, ο θάνατός οφείλεται στον κορονοϊό, ενώ για τους υπόλοιπους τα αίτια αποδόθηκαν σε άλλα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν. Τα σημερινά επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 29 από σύνολο 899 εργαστηριακών εξετάσεων. Στα 19 από τα κρούσματα περιλαμβάνεται ένας επαγγελματίας υγείας και 10 άτομα που εμπίπτουν στην μελέτη των 20.000 επαγγελματιών. Από τα 29 κρούσματα, τα 12 αφορούν εργαζόμενους στον ίδιο χώρο. Σήμερα 22 ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναφοράς και 9 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, 2 στη Λεμεσό και 7 στη Λευκοσία. Η επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει και σκοπεύει να διευρύνει η κυβέρνηση βρέθηκαν σήμερα στη σύσκεψη αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε στον Μάρο Καμιναρίδη. Μάρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Παρόν στη σύσκεψη ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής Μάριο, Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας και ο Υπουργός Οικονομικών. Έτσι ακριβώς, Χριστίνα, αναφέρομαι ότι η σύσκεψη σήμερα στο Προεδρικό να ψηφιώσει και τις οικονομικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Να ενημερώσουμε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώσε και τους πολιτικούς αρχηγούς για την κατάσταση της υγείας λόγω βεβαίως και της πανδημίας του κορονοϊού. Πλέον η σύσκεψη είχε διάρκεια περίπου 3 ώρες και όπως είχες προαναφέρει, Χριστίνα, παρόν ήταν και ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και βεβαίως ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κωνσταντίνος Πετρίδης. Μάρια, σε ευχαριστούμε. Και σε σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης. Το δημοσιονομικό πακέτο στήριξης της κυβέρνησης με την επέκταση κάποιων σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας για τον μήνα Μάιο και Ιούνιο φτάνει πλέον το 5,4% του ΑΕΠ ή 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ σε αντίθεση με 3% του ΑΕΠ που είναι ο μέσος όρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στο περασμένο Eurogroup. Η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν έχουμε απεριόριστους πόρους και αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή σε μια, όπως είπα, βαθιά κρίση είναι να επιδείξουμε πολιτικός κόσμος και κυβέρνηση την μέγιστη ενότητα αλλά και υπευθυνότητα εναντί των ευρωπαϊκών πολιτικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε με τον καλύτερο τρόπο το επόμενο πολύ δύσκολο διάστημα. Νέο θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί Μεγάλη Δευτέρα στην περιοχή του Άγιου Τείχωνα στη Λεμεσό. Θύμα του είναι ο τροχαίο 37χρονος Ιωάννης Χριστοδούλου. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ανήμερα της Μεγάλης Δευτέρας ο Ιωάννης Χριστοδούλου από τη Λεμεσό. Το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στις 7 το πρωί στον Άγιο Τείχωνα. Κάτω από συνθήκες που διερευνούν, φαίνεται να συγκρούστηκε αρχικά με όχημα το οποίο βρισκόταν στην άκρα του δρόμου και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε σε τελική κλίμα. Ο άτυχος 37χρονος, ο οποίος έφερε προστευτική ζώνη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου επικαθήκον γιατρός πιστοποίησε τον θάνατό του. Η τροχέα Λεμεσού και ο αστυνομικός σταθμός Γερμασόγια συνεχίζουν εξετάσεις για τα αίτια του νέου θανατηφόρου δυστυχήματος. Στατικοποιούνται έλεγχοι αστυνομίας εν όψη του Πάσχα με τον αρχηγό της δύναμης να προειδοποιεί ότι θα είναι πολύ αυστηρή. Στο στόχο της αστυνομίας βρίσκεται την ίδια ώρα Μητροπολίτης Μόρφου, αφού παρά τα διατάγματα, τέλεσε την θεία λειτουργία για την εορτή της Κυριακής των Βαΐων στο Ιερό Ναό της Περιστερώνας. Θα είμαστε πολύ αυστηροί το Πάσχα, προειδοποιεί μεσογραπτής του δήλωσε ο αρχηγός αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης. Κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, η αστυνομία θα βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση, πραγματοποιώντας ακόμη πιο εντατικούς ελέγχους για την επιτήρηση εφαρμογής των μέτρων. Δεν θα υπάρξει εφησυχασμός, τονίζει ο αρχηγός δύναμης, αλλά αντίθετα η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση των μελών της αστυνομίας. Η αστυνομία ζητά για ακόμη μια φορά την συνεργασία και την υπεύθυνη στάση των πολιτών, ιδίως των γονείων, ώστε σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύουν τα παιδιά τους σε μια προσπάθεια αυτά να παραμείνουν στο σπίτι. Εγώ μια φορά
τους γονείς, εφόσον πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις διαλύει τα πρόσωπα, να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο στα παιδιά τους για παραμονή τους στο σπίτι και την πιστήση μόρφωση υποστηρών πρόνοιες των διαταγμάτων. Στο στόχος της αστυνομίας βρίσκεται την ίδια ώρα Μητροπολίτης Μόρφου, αφού παρά τα διατάγματα τέλεσε στην Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κυριακής των Βαΐων σε Ιερό Ναό της Περιστερώνας. Ο αρχηγός αστυνομίας έχει ήδη δώσει οδηγίες για περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού. Έχει ληφθεί πληροφορία ότι το συγκεκριμένο Ιερό Ναό βρίσκονταν πολίτες, μέλη μας είχαν μεταβεί στον Ιερό Ναό. Έχαν γίνει κάποια συστάσεις σε κάποια πρόσωπα τα οποία βρισκόταν εκεί, είχαν βρεθεί γύρω στα 7 άτομα. Τα 5 πρόσωπα μεγάλη ηλικία είχαν αντιληφθεί και είχαν συμμορφωθεί προ τη βοήθεια των αστυνομικών, ενώ 2 πρόσωπα αρνήθηκαν να φύγουν από τον ναό. Τα πρόσωπα αυτά καταγγέλθηκαν, οπότε επίση ο ιερέας του Ιερού Ναού. Το τελευταίο 24ωρο η αστυνομία προέβη συνολικά 217 καταγγελίες οδηγών και πεζών για παραβίαση του διατάγματος της κυβέρνησης σε σχέση με την απαγόρευση των αχρίαστων διακινήσεων. Την πρώτη σε καταγγελίες κάτι έχει Λεμεσός, με 60 καταγγελίες σε 2.371 ελέγχους. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τους εμβολιασμούς βρεφών και νηπίων εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, ενημερώνοντας τα μέλη της ότι επαναρχίζουν άμεσα εμβολιασμοί μέχρι την ηλικία των 2 ετών, με προτεραιότητα τα παιδιά των οποίων οι βασικοί εμβολιασμοί είχαν αναβληθεί λόγω της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή όμως θεωρούμε ότι επειδή ακριβώς αυτοί οι εμβολιασμοί αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα και η αξία τους είναι δεδομένη, πρέπει με υποκαθεστώς και υποπροϋποθέσεις απόλυτης ασφάλειας και προστασίας να φροντίσουμε ακριβώς να επαναρχίσουμε τους εμβολιασμούς, ειδικά επικεντρωνόμενοι στις μικρές ομάδες, τα μικρά τα βρέφη, τα οποία αποτελούν και την προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Με 2 πτήσεις έφτασαν σήμερα στη Λάρνακα 148 συνολικά Κύπροι, οι οποίοι βρίσκονταν στο εξωτερικό. Είχαμε και διευκρινήσεις από την Προεδρία για το πρόγραμμα επαναπατρισμού. Μας ενημερώνει και πάλι ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάριε. Μάλιστα, Χριστίνα, αναφέρουμε ότι με την ανακοίνωση της Προεδρίας σήμερα, να αναφέρουμε ότι ύστερα από οδηγίες ο Υφυπουργός Τουρισμού και με διαβουλεύσεις με την ηγεσία των ξενοδοχείων έχει εξασφαλίσει επιπλέον διαθέσιμο άλλο 1.000 δωμάτια. Συνολικά πλέον έχουμε 2.000 δωμάτια προς τους συμπατριώτες που θα επιστρέψουν πίσω στην Κύπρο και βεβαίως κάνω αναφορά και για την αναγκαστική καραντίνα για 14 ημέρες. Επίσης, στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, ξεκαθαρίζει ότι ο κόστος επαναπατρισμών των πολιτών θα βαρύνει τους ίδιους εκτός, επαναλαμβάνω, εκτός τις περιπτώσεις που η ψήφη θα παραχωρείται δωρεά από τους αερομεταφορείς ή άλλους φορείς στην περίπτωση προσώπου που η Δημοκρατία έχει αποστείλει στο εξωτερικό για γιατρικούς λόγους. Να αναφέρω επίσης και τέλος για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση ότι το κόστος καραντίνας και το τεστ για κορονοϊό θα βαρύνουν το κυπριακό κράτος. Τώρα με το πρώτο σημείωμα ειδικά για το επαναπατρισμό 148 συνολικά Κύπροι που βρίσκονται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, αναφέρουμε ότι στις 4:45 προσιώθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας η πτήση της Bulgarian Air από την Σόφια, μεταφέροντας 42 Κύπριους και περίπου 15 λεπτά γύρω στις 5 το απόγευμα προσιώθηκε η πτήση της Aegean Airlines από το αεροδρόμιο Κύπρο του Λονδίνου, η οποία μεταφέρει 106 επιβάτες. Συγκεκριμένα η πτήση του Λονδίνου επαναπατρίστηκαν Κύπροι από διάφορες χώρες, μεταξύ άλλων Ηνωμένων Βασίλειων, Ισπανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιταλία. Χριστίνα. Μάλιστα, Μάρη, ευχαριστούμε. Για την ερχόμενη εβδομάδα διευθετήθηκε αποστολή φαρμάκων και προστατευτικού εξοπλισμού στα κατεχόμενα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπρου ηγέτη. Η είδηση ωστόσο ξεσήκωσε στα κατεχόμενα θύελλα αντιδράσεων. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, ανακοινώθηκε και 4ος νεκρός στα κατεχόμενα από τον κορονοϊό.
Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνει αποστολή φαρμάκων και προστατευτικού υλικού στα κατεχόμενα. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπρου ηγέτη, ο Νίκος Αναστασιάδης ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Μουσταφά Ακντζή για προσφορά φαρμάκων και προστατευτικού υλικού. Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής σου επικοινωνίας έγινε αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις που αφορούν την εξάπλωση του κορονοϊού στο νησί. Το αίτημα του Μουσταφά Ακντζή, ωστόσο, για αποστολή φαρμάκων ξεσήκωσε στα κατεχόμενα θύελλα αντιδράσεων. Ο λεγόμενος Πρωθυπουργός Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι αυτό το βήμα δεν είναι ορθό και ότι δεν έλαβε τέτοια ενημέρωση. Επικρίσεις δέχεται ο Ακντζή και από τους επικούς. Το κόμμα της Αναγέννησης επέκρινε τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για το γεγονός ότι αποδέχθηκε βοήθεια από την Νότια Κύπρο, όπως χαρακτήρισε την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε γραπτή δηλώση που εξέδωσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος, του Ραμπουγιού Γκυλμάς, χαρακτήρισε προσβλητικό το γεγονός ότι κάτω από το όνομα βοήθεια εξασφαλίζεται από την Νότια Κύπρο, όπως ανέφερε την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα φάρμακο συνολικής αξίας 5.000 ευρώ που υπάρχει άφθονο και υποστήριξε ότι ο Ακντζή δεν μπορεί να ενεργεί μόνος του αγνώντας τη λεγόμενη κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, κανένα νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού δεν έχει εντοπιστεί για τρίτη μέρα στα κατεχόμενα, ενώ υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχασαν τη ζωή τους 3 πρόσωπα. Για τον Σεπτέμβριο του 2021 μεταφέρει τους σχεδιασμούς στην Κυπριακή ΑΟΣ η ExxonMobil. Ο Αμερικανικός κολοσσός διατηρεί στο πρόγραμμά του τις γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ, διαβεβαιώνει την ίδια ώρα ο Υπουργός Ενέργειας. Παράλληλα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος ο Ρούτσουρης προχώρησε σε παράνομες έρευνες φυσικού αερίου σε σημείο ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Στο στόχαστρο των επιπτώσεων του κορονοϊού και γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο μπαίνει το οικόπεδο 10 με την ExxonMobil, μέσω επιστολής να ενημερώνει ότι αναβάλλει τις προγραμματισμένες για τον ερχόμενο Ιούλιο δύο γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ, μετατέθετος σχεδιασμούς για τον ερχόμενο χρόνο και πιο συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 2021. Η έξαρση της πανδημίας του COVID-19 και οι δυσκολίες στην διεκπεραίωση των γεωτρητικών εργασιών και η κάθετη πτώση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς είναι οι λόγοι τους οποίους επικαλείται η εταιρεία για την αναστολή των γεωτρητικών της εργασιών. Την αναστολή των εργασιών της ExxonMobil επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης. Ο Υπουργός Ενέργειας διαβεβαιώνει ωστόσο ότι ο Αμερικανικός κολοσσός διατηρεί στο πρόγραμμά του γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ παρά την κρίση και σε αντίθεση με την αναστολή και κύρωση του προγραμματισμού της για γεωτρήσεις σε άλλες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι για το 2020 η ExxonMobil είχε προγραμματισμένες δύο γεωτρήσεις. Όσον αφορά στις Total Ken, οι οποίες κατέχουν και τα περισσότερα διαδοτημένα οικόπεδα στην Κυπριακή ΑΟΣ, δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αν προτίθεται να προβούν σε αναπροσαρμογή του προγράμματός τους. Την ίδια ώρα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruç Reis με την συνοδεία δύο υποστηρικτικών πλοίων απέπλευσε από την Αντάλια και προχώρησε σε παράνομες έρευνες φυσικού αερίου σε σημείο ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Στην Γαλλία επέστρεψε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. 50 άτομα του προσωπικού του αεροπλανοφόρου έχουν προσβληθεί από τον COVID-19. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Έχουμε το ρεπορτάζ που αφορά στο Charles de Gaulle. Τώρα η Μετοχημή και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ενώνουν δυνάμεις στην μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο Διευθυντής Πωλήσεων της Μετοχημή, ο κ. Νίκος Χριστίδης. Καλησπέρα, κύριε Χριστίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μάρκο. Λοιπόν, πείτε μας με ποιο τρόπο, κύριε Χριστίδη, μαζί με τον ΠΙΣ στηρίζετε τον αγώνα των επαγγελματιών υγείας. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στην εκπομπή του σταθμού σας. Θα ήθελα να πω ότι η Μετοχημή και έχει μια βαθιά διαχρονική σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οπότε θεωρήσαμε ως αυτονόητο καθήκον μας και σε αυτές τις δύσκολες ώρες με τις πρωτόγνωρες δραματικά τις οποίες ζούμε με την εξάπλωση του κορονοϊού να συμβάλλουμε σε δράσεις τις οποίες θα την αντιμετώπιση του στην πατρίδα μας. Θεωρήσαμε λοιπόν ως ύψιστη προτεραιότητα για μας να στηρίξουμε την δράση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου για την προστασία, την προφύλαξη και την προστασία των γιατρών και των νοσηλευτών οι οποίοι αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή
για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας και συμμεριζόμενη την αγωνία των γιατρών για την προφύλαξή τους. Μάλιστα. Διότι είδαμε πολλά περιστατικά τα οποία αρκετοί επαγγελματίες της υγείας μολύθηκαν από τον ιό. Οπότε, θέλαμε να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος για την αγορά εξειδικευμένου προστατευτικού υγειονομικού υλικού για τους μαχητές της πρώτης γραμμής. Και η προσφορά αυτή αφορά τους γιατρούς μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, σωστά? Βεβαίως, τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Οπότε, στο πλαίσιο λοιπόν της εταιρικής κοινωνικής σας ευθύνης, ποιες άλλες δράσεις αναλαμβάνετε αυτή τη στιγμή, είτε μελλοντικά πρόκειται να αναλάβετε, για να στηρίξετε ακριβώς αυτόν τον αγώνα που δίνουν οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά του κορονοϊού? Κοιτάξτε, από ό,τι έχουν πει οι ειδικοί επιστήμονες, ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας αυτής δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας, αλλά ένας αγώνας αντοχής. Έτσι λοιπόν η εταιρεία μας έχει καταστρώσει ένα πλάνο με το οποίο θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συμβάλλει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και εκεί που πρέπει να προσφέρει. Διότι, εντάξει, εμείς δεν έχουμε σκοπό να διαστήσουμε το ρόλο των αρχών, αλλά να συμβάλλουμε όσο μπορούμε και εμείς συμπληρωματικά με τις δυνάμεις μας, οι δυνατότητές μας, να βοηθήσουμε στο έργο όλων. Μάλιστα. Μεγάλη ανάγκη σίγουρα είναι η προστασία των ιατρών και των νοσηλευτών, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι εκτός του κορονοϊού υπάρχουν και οι υπόλοιπες ασθένειες, οι οποίες σίγουρα υπάρχουν εκεί και πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά κάποιο τρόπο αποτελεσματικά για να μην προκύψουν άλλα ενδεχόμενα προβλήματα από άλλες ασθένειες. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και πάμε τώρα στο κάψιμο της κεραίας της ΣΥΤΑΣ στη Λεμεσό. Νομιζόμενοι κάποιοι ότι πρόκειται για κεραία 5G. Είναι τώρα μαζί μας τηλεφωνικός εκπρόσωπος τύπου της ΣΥΤΑΣ, ο κύριος Λευτέρης Χρήστου. Κύριε Χρήστου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Μάρκου, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Κύριε Χρήστου, η κεραία αυτή ήταν εκεί 20 χρόνια, σωστά? Έτσι ακριβώς. 20 χρόνια στον ίδιο τόπο και εξυπηρετούσε την συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ και 20 χρόνια. Μάλιστα. Έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην επικοινωνία στη Λεμεσό τουλάχιστον? Ασφαλώς. Η συγκεκριμένη περιοχή, οι συμπολίτες μας που διαμένουν στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι λογικό να είχαν κάποια θέματα σε σχέση με την κάλυψη στα κινητά τους τηλέφωνα. Οι τεχνικοί συνάδελφοι είχαν πάει από την πρώτη στιγμή βέβαια στην περιοχή και έκαναν ό,τι ήταν δυνατό να γίνει σε παραπλήσιες κεραίες, ώστε να απαμβλύνουν όσο γινόταν το πρόβλημα. Και σήμερα το απόγευμα έχουμε πάρει το πράσινο φως από την αστυνομία και την πυροσβεστική, που έχουν ολοκληρώσει τις δικές τους έρευνες και αρχίζουμε πυρετοδός εργασίες για να επιδιορθωθεί η βλάβη και να αποκατασταθεί πλήρως η υπηρεσία μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες. Μάλιστα. Οπότε 1-2 μέρες το πρόβλημα θα έχει λυθεί και θα λειτουργούν κανονικά η τηλεπικοινωνία στην περιοχή. Έτσι, η οποία επηρεάστηκε. Ακριβώς. Μάλιστα. Με την ευκαιρία όμως αυτό που λέμε και τονίζουμε είναι ότι η συγκεκριμένη ενέργεια, που ήταν μια εγκληματική ενέργεια που την έκαναν κάποιοι βάνδαλοι, δεν ήταν απλά το κάψιμο μιας συγκεκριμένης κεραίας. Στην ουσία ήταν ένας πρισμός στο αγαθό της επικοινωνίας. Ένα αγαθό που στις συνθήκες καραντίνας που ζούμε αναγνωρίζουμε όλοι καθημερινά πόσο μεγάλη σημασία έχει. Ακριβώς. Και πραγματικά μας θλίβει που κάποιοι συνανθρώποι μας, κάποιοι άνθρωποι που σκέφτονται με μεγάλη ανευθυνότητα προχώρησαν σε αυτή την εγκληματική πράξη και έβαλαν σε κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Τώρα πείτε μας, κύριε Χρήστο, και για την δωρεά προς το Υπουργείο Υγείας που έχει κάνει η ΣΥΤΑ. Ουσιαστικά αφορά την άμεση προμήθεια αναπνευστήρων και νοσοκομιακού εξοπλισμού. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι μια προσφορά που είχε ανακοινωθεί εδώ και 1-2 εβδομάδες. Έχει προσφέρει η ΣΥΤΑ λοιπόν το ποσό των 300.000 ευρώ στο Υπουργείο Υγείας για αγορά αναπνευστήρων ή οποιοδήποτε άλλου νοσοκομιακού εξοπλισμού κρυφεί από το Υπουργείο ως απαραίτητο για την καταπολέμηση της πανδημίας.
Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Σε πάνω από 112.000 ανέρχονται οι νεκροί από την πανδημία του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι νεκροί ξεπέρασαν τις 22.000. Προχωράμε με το επόμενο ρεπορτάζ. Δεν έκανε δεκτή την παρέτηση του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού Ταϊπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Υπουργός επιδίωξε να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για το φιάσκο των μέτρων περιορισμού της κίνησης των πολιτών, οι οποίοι επιβλήθηκαν ξαφνικά στις μεγάλες πόλεις της χώρας του Σαββατοκύριακο και προκάλεσαν χάος, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη. Θυμίζουν σκηνές από μεταποκαλυπτικό θρίλερ του Hollywood. Η πραγματικότητα όμως της πανδημίας στην Τουρκία ξεπερνάει τη φαντασία και του πλέον ταλαντούχου σεναριογράφου. Από την Κωνσταντινούπολη έως την Άγκυρα και από την πρωτεύουσα έως τα μικρασιατικά παράλια και τη Σμύρνη, 31 μεγάλες πόλεις της Τουρκίας ερήμωσαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μετά την καθολική 48-ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας που επέβαλε ευνηδιαστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην Κωνσταντινούπολη όλα τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Τα συνεργεία απολύμανσης έπιασαν δουλειά στα άλλοτε πολύβουα κεντρικά σημεία της πόλης. Στις γειτονιές οι αρτοποιοί γύριζαν τα σοκάκια και μοίραζαν ψωμί σε όσους δεν πρόλευαν να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα. Το βράδυ της Παρασκευής, λίγα λεπτά αφού ανακοινώθηκε η απόφαση, αλόφρονες κάτοικοι ξεχύθηκαν στα μαγαζιά, αλλά λίγοι πρόλαβαν να κάνουν τα ψώνια τους μέσα στον απόλυτο συνωστισμό. Τις ευθύνες για το κακό συντονισμό ανέλαβε ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος και υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία πάντως δεν έγινε δεκτή από τον πρόεδρο Ερντογάν. Την ίδια ώρα η επέλαση του κορονοϊού στη χώρα συνεχίζεται. Οι νεκροί στην Τουρκία άγγιξαν τους 1.200, με 97 να προστίθεται μόνο το τελευταίο 24ωρο, ενώ το ίδιο διάστημα εντοπίστηκαν σχεδόν 5.000 νέα κρούσματα. Επιστροφή στα δικά μας, οι 8 συλλήψεις νεαρών προχώρησε στην Ομέγα τον Άγριο Φωνικό στην Πάφο. Για την υπόθεση εξακολουθούν να καταζητούνται οι δύο άντρες από την Συρία, 22 και 25 ετών αντίστοιχα. Το δίκτυμα στη Συρία για ακόμα 8 πρόσωπα, αλληλογαπή από ηλικίας από 21 έως 25 ετών, συγγνώμη από 19 έως 25 ετών. Τα πρόσωπα αυτά έχουν συλληφθεί δυνατά με την καθηγόντα ενταλμάτων σύλληψης και αναμένεται να οδηγηθούν για ενώπιον δικαστηρίου για την προφυλάκησή του. Συλληφθούνται ακόμα δύο πρόσωπα ηλικία 22-25 ετών, τα οποία έχουν εντοπίσει δημοσιότητα οι φωτογραφίες του και με την ευκαιρία αυτή να καλέσω οποιοδήποτε δημοσιότητα οτιδήποτε να ενημερώσει το κοινό. Την εβδομάδα παθών διανύει από σήμερα ο πανταχού Ορθόδοξος Χριστιανισμός. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Παγκάλου Ιωσήφ. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα αρχή της εβδομάδας των παθών. Οι μέρες μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη μας προετοιμάζουν πνευματικά για το θείο δράμα και ακολουθίες ονομάζονται ακολουθίες του νυμφίου. Την επόμενη μέρα από την Κυριακή των Βαΐων η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη του Παγκάλου Ιωσήφ, γιου του Ιακώβου που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ η μέρα είναι επίσης αφιερωμένη και στην άκαρπη Σικιά που την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε. Το απόγευμα προς βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας όπως και της Κυριακής των Βαΐων αλλά και της Μεγάλης Τρίτης ψέλνεται η ακολουθία του νυμφίου και η όρθωση επόμενης μέρας και το μεγάλο απόδειπνο λίγο νωρίτερα τις πρώτες απογευματινές ώρες, ενώ τα πρωινά γίνεται η προγιασμένη θεία λειτουργία. Τα τροπάρια που ψέλνονται είναι το Ιδού ο νυμφίος έρχεται και τον νυμφώνα σου βλέπω. Ο τενόρος Αντρέα Μποτσέλη έψαλε αναστάσιμους ύμνους στην Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών στο άδειο Ντουόμο στο Μιλάνο, την μεγαλούπολη στην Λομβαρδία που έχει χτυπήσει πιο σοβαρά η πανδημία του κορονοϊού.
Και να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο τιμής συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Και πριν κλείσουμε να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η ΣΥΤΑ. Όσο μοιραζόμαστε τη δύναμη της επικοινωνίας, μένουμε σπίτι, αλλά είμαστε παντού. Και είμαστε μαζί. Είμαστε εδώ για να είστε κοντά. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Απόψε, καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 6 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Αύριο, καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανεχθεί στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Και το φτάσαμε στο τέλος του ψηνού μας δελτίου. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.